Η Θεσσαλονίκη σιγά σιγά παίρνει τη θέση της σαν ένας προορισμός ανάμεσα σε άλλους δευτερεύοντες ευρωπαϊκούς προορισμούς. Νομίζω ότι σαν προορισμός έχει πάρα πολλά να προσφέρει, γιατί συνδυάζει πολλά μοναδικά στοιχεία και πιστεύω ότι με τη σωστή προώθηση και ένα στρατηγικό πλάνο θα μπορέσει να κατακτήσει ακόμη περισσότερες θέσεις, πρωτιές και αναγνωρισιμότητα στο ευρωπαϊκό στερέωμα. Η έκθεση φιλοξένει εδώ και 35 χρόνια σηματοδοτεί ένα, εκτός από ένα τουριστικό event, και ένα μοναδικό γεγονός για την πόλη. Δίνει την ευκαιρία σε επισκέπτες hosted buyers από πολλές ευρωπαϊκές χώρες και όχι μόνο, να γνωρίσουν αυτή την πόλη, να συναντηθούν με φορείς και παράγοντες του τουρισμού και να αποκομίσουν μία γνώμη για το τι μπορούμε να προσφέρουμε. Για αυτούς τους λόγους θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντική η έκθεση φιλοξένεια και θα πρέπει όλοι να προσπαθούμε να τη στηρίζουμε ως ένα μοναδικό event της πόλης μας. Αυτό που αγαπάνε πάρα πολύ είναι οι άνθρωποι. Η ζεστασιά των Θεσσαλονικαίων, των ανθρώπων που εκπροσωπούν διάφορους τομείς του τουρισμού και που έρχονται σε επαφή με τους επισκέπτες, είναι μοναδικό και μας λένε ότι δεν το βρίσκουν πουθενά. Κάτι που μας λένε συχνά ως αρνητικό όταν επιστρέφουν πια πίσω είναι η έλλειψη σήμανσης επαρκούς και γενικά η δυσκολία στη μετακίνηση. Αλλά αν παραβλέψουμε αυτό και πιστεύω σιγά σιγά να αρχίσει να βελτιώνεται, αυτό που έχει να προσφέρει η ζεστασιά των ανθρώπων, η φιλοξενία, είναι μοναδική.